μέρους του Χορευτικού και Λεωγραφικού Συλλόγου Άσου Δήμο Κορινθίων Ιρέα, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή δεύτερη βραδιά του πολιτιστικού καλοκαιρινού τριμέρου μας. Χθες ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη βραδιά, το δεύτερο φεστιβάλ Latin Χορών. Σήμερα η 15η χοροδιακή συνάντηση θα γεμίσει τη νύχτα με όμορφα τραγούδια και το τριήμερό μας θα τελειώσει την Παρασκευή 10 Ιουλίου με παραδοσιακούς χορούς. Σας εύχομαι να έχετε μια όμορφη βραδιά και θα παρακαλέσω την πρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Άννα Μαρία Σακελαρίου, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Από εκκλησία ξεκινάμε σήμερα. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατε πατέρα Ιωάννη, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, θέλω να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου στη δεύτερη μέρα του πολιτιστικού μας τριημέρου. Χθες περάσαμε όσοι είσαστε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία με τα Latin βήματα και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο σήμερα. Διάβαζα κάτι τις προάλλες, κάτι που είπε ο Ελίτης. Πάμε μαζί και ας μας λιθοβολούν και ας μας φωνάζουν ονειροβάτες. Χτίζουμε, ονειρευόμαστε και τραγουδάμε. Αυτό λοιπόν θα σας προσφέρει σήμερα ο Χορευτικός και Ολογραφικός Σύλλογος Άσου Ιρέα. Καλή ποιοτική μουσική και καλό ποιοτικό τραγούδι. Σας εύχομαι να περάσετε πολύ ωραία, να ξεχάσετε τις έγνοιες σας και να φύγετε το βράδυ με ανάταση ψυχική. Σας ευχαριστώ. Στην παιδική χοροδία της Ρέας. Η παιδική νεανική χοροδία η Ρέα ιδρύθηκε το 2008. Έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ χοροδιών και σε εκδηλώσεις διαφόρων συλλέγων της Κορινθίας, στον Κάτω Άσο, στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, στο Θέατρο Περιγελίου, στο Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου. Αποκορύφωμα των εμφανίσεών της, αποτέλεσε το ανέβασμα της μουσικοχορευτικής παράστασης στα Χτομπούτα τον Ιούνιο του 2011 στο Θέατρο Περιγελίου, που επαναλήφθηκε μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε το Δεκέμβρη του 2011 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Αγαπητοί γονείς, αν αναρωτιέστε σε αυτούς τους δύσκολους για τη χώρα καιρούς, τι χρειάζεται μια χοροδία και γιατί πρέπει τα παιδιά να γίνονται μέλη χοροδιών, η απάντηση είναι ότι η συμμετοχή στη χοροδία ανοίγει σημαντικούς δρόμους για τα παιδιά, μια και η αίσθηση της συλλογικότητας, της ευθύνης και της πειθαρχίας που διδάσκεται είναι σημαντική για την εξέλιξή τους ως ικανά μέλη της σημερινής κοινωνίας. Αξίζει λοιπόν να σας αναφέρουμε ότι παλαιότερα μέλη της χοροδίας μας σπουδάζουν σχεδόν όλα σε ΑΕΗ και ΤΕΗ, καθώς και ότι ένα μέλος της χοροδίας έγινε δεκτό κατόπιν ακροάσεως στην παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Τα παιδιά μας απόψε θα σας τραγουδήσουν «Φτιάξα καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», «Εγώ μιλάω για δύναμη», «Το αστέρι του βοριά», «Με το ίδιο μακό», «Αντιέμους», «Άνοιξε». Μαέστρος, ο κύριος Δημήτρης Γαζής. Σολίστ, Μαρία Κυριακοπούλου, Γιάννη Σταυρόπουλος, Χαρά Βλάχου, Ιωάννα Πενέση, Μαρία Γεωργίου, Βάγια Λαμπέρη, Σωτηρία Μέξια. Απολαύστε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Μαρία και Ιακωβούλου. Χαρά βλάχου. Thank you.
Βλάχου. Και τώρα μια έκπληξη. Ένα τραγούδι που δουλεύαμε λίγο καιρό για να το παρουσιάσουμε σήμερα. Ιωάννα Πενέση και Γιάννη Σταυρόπουλος. Everybody.
Ευχαριστούμε πολύ. Ιωάννα Πενέση και Γιάννη Σταυρόπουλο. Και τα παιδιά. Η Σοφία και ο Αλέκος φύγανε. Θα τελειώσουμε με κάτι καλό, παλιό, αγαπημένο. Στο σόλο επίσης η Ιωάννα Πενέση και η Μαρία Γεωργίου. Σαν να παίρνει άνοιξη, σαν να παίρνει άνοιξη, σαν να παίρνει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φάνη Γιανακόπουλο. Ευχαριστώ και εγώ προσωπικά τον κύριο Γρηγόρη Παντελέον που είναι δασκαλός μου και έχει αποτελέσει σημαντικό σταθμό στην πορεία μου. Και με τις χοροδίες και με την ουσία γενικότερα. Και συγχαρητήρια και στους γονείς των παιδιών γιατί είναι εξαιρετικά βλάσματα. Είχαμε μια υπέροχη χρονιά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η μεικτή τηλεφωνική χοροδία Πολύμνια ιδρύθηκε το 2000 με πρωτοβουλία ιδιωτών της περιοχής του Δήμου Τανέας με στόχο την προώθηση και την καλλιέργεια της ποιοτικής παραδοσιακής μουσικής. Από το 2003 αναγνωρίστηκε ως Μουσικός Σύλλογος Τανέας, το 2007 υπαγόταν στον πρώην Δήμο Τανέας και από το 2011 με τη συνένωση των Δήμων υπάγεται στο ΚΕΠΑΠ του Δήμου Κορινθίων. Πρώτος μαέστρος ήταν ο κύριος Μανώλης Νικολουδάκης και από το 2005 τη διεύθυνση είχε η καθηγήτρια μουσικής κυρία Κορνηλία Κουντούρη Καλαρά. Το 2012 ανέλαβε τη διεύθυνση ο πιανίστας μουσικός κύριος Δημήτρης Γαζής. Η χοροδία Πολύμνια στοχεύει στην ανάπτυξη, στην καλλιέργεια και στην προβολή της χοροδιακής μουσικής και διοργανώνει με ετήσια επιτυχία φεστιβάλ με τη συμμετοχή και άλλων χοροδιών. Έχει λάβει μέρος σε αξιόλογες χοροδιακές συναντήσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, καθώς και στο εξωτερικό σε διεθνή φεστιβάλ, όπου έχει αποσπάσει άριστες και αξιόλογες κριτικές. Στις 29 Απριλίου 2007 έλαβε μέρος στον 17ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό που διοργάνωσε η ΧΟΝ στο Ευγενίδιο Ίδρυμα Αθηνών και απέσπασε το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε πολλές ελληνικές χοροδίες. Επίσης, συμμετέχει κάθε χρόνο στο οδηπορικό της 21ης Αυγούστου της Παναγίας της Φανερωμένης Χιλιομοδίου και ψάλλει τα εγκόμια της Παναγίας, καθώς και άλλους επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει έργα προκλασικά, κλασικά, έντεχνα, εκκλησιαστικά, δημοτικά και σύγχρονα έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Μαέστρος είναι ο πιανίστας μουσικός κ. Δημήτρης Γαζής. Απόψε θα ακούσουμε «Κάπου νυχτώνει», «Χαράματα η ώρα 3», «Τι γλυκό να σ' αγαπούν», «Το αστέρι του βοριά», «Βρέχει πάλι απόψε», «Σ' αγαπώ». Μαέστρος Δημήτρης Γαζής, σολίστ Σωτηρία Μέξη.
να πεις να σου μιλήσω. Μάτια που μελαγχολούν και κρυφά σου πλένε.
μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Thank you.
βρίσκει στο στήθος της αγάπης τη φωτιά, στα χείλη του την παγωνιά.
ευχαριστήσουμε τη χοροδία Πολύμνια και το μαέστρο κύριο Δημήτρη Γαζή. Θα παρακαλούσα, δεσιμότατε πατέρα Ιωάννη, να ανέβετε στη σκηνή για να γίνει βράβευση. Ευχαριστώ. Κύριε Γαζή, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την καλή δουλειά που έχετε κάνει και στο δικό μας σύλλογο. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πούμε ότι ο σύλλογος έχει κάνει κάποιες σκέφτηκε, κάνουμε κάποιες σκέψεις και αποφασίσαμε με το καινούργιο διοικητικό συμβούλιο ότι αντί για λουλούδια θα δώσουμε μια τιμητική διάκριση τα λεφτά που θα δίναμε στις αμφοδές μας, όπως είπαμε και χθες το βράδυ για αυτούς που ήταν εδώ, θα δοθούν σαν δωρεά στο Ευθύμιο Κέντρο και έτσι η δουλειά που έκανες Δημήτρη με τη χοροδία θα βοηθήσει όχι μόνο τους ανθρώπους που ακούσαν και ευχαριστήθηκαν, αλλά και τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και ο κύριος Καλυμάνης. Καλέσω τον πρόεδρο του Συλλόγου, κύριο Βασίλη Καλυμάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εκ μέρους της Πολύμνια ένα μυστικό δωράκι στην πρόεδρο κυρία Άννα Μαρία Σακελαρίου. Να συναντιόμαστε και να τραγουδάμε μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Το Μουσικό Σύλλογο Ερμιώνης και να τους ευχαριστήσουμε από καρδιάς που έκαναν το ταξίδι για να είναι απόψε κοντά μας. Ο Μουσικός Σύλλογος Ερμιώνης, μη κερδοσκοπικός φορέας πολιτισμού, δημιουργήθηκε το 1988. Από το 1990, την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει αναλάβει ο μαέστρος κ. Στάκης Μανιάτης. Είναι μέλος της Ένωσης Χοροδιών Ελλάδος και ιδρυτικό μέλος της Στέγης Ελληνικών Χοροδιών. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Ανδρέας Παρίδης από την Ένωση Χοροδιών Ελλάδος, με το βραβείο Πολιτισμού από την Ομαρχία Αργολίδας και με το βραβείο του Υπουργείου Υγείας για τη διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας και τη δημιουργία τράπεζας αίματος. Έχει εμφανιστεί σε διεθνή διαγωνιστικά φεστιβάλ στην Ευρώπη αλλά και σε πολλά άλλα φεστιβάλ, καθώς και στην εκπομπή «Οι ελληνικές χοροδίες». Προσκλήθηκε και παρουσίασε το πρόγραμμά του περισσότερο από μια φορά στη Βουλγαρία, Βόρεια Ιταλία, Γερμανία, Τσεχία, Ρουμανία, Κύπρο, Καλαβρία και Ουκρανία. Διοργανώνει διεθνείς χοροδιακές συναντήσεις σε ετήσια βάση στην Ερμιώνη από το 1992 και διεθνές φεστιβάλ τέχνης στην Ερμιώνη από το 2007 με την επωνυμία Διεθνές Φεστιβάλ Ερμιονίδα. Τα τμήματα του Μουσικού Συλλόγου Ερμιώνης είναι η τετραφωνική χοροδία, χοροδιακό εργαστήρι, το τμήμα παιδικής χοροδίας που δημιουργήθηκε το 2013 και αποτελείται από το πρώτο τμήμα την προσχολική ηλικία έως 8 ετών και το δεύτερο 9 έως 14 ετών. Η ορχήστρα αποτελείται από μουσικούς της περιοχής και το ρεπερτόριό της καλύπτει κυρίως την ελληνική έντεχνη και λαϊκή παραδοσιακή μουσική. Τη χοροδία και την ορχήστρα διδάσκει και διευθύνει ο μαέστρος κ. Στάκης Μανιάτης. Τα τραγούδια που θα μας πούν απόψε είναι «Πρωινό τσιγάρο», «Γυρίζω τις πλάτες μου», «Γέλα πουλί μου», «Go down Moses», «Κουμπαγιά» και «Καληνύχτα». Θα ήθελα να σας παρουσιάσω και την ορχήστρα. Δαπώντης Βασίλης κλασική κιθάρα, Κουτούβαλης Λαμιανός μπάσο, Κουτούβαλης Ζαχαρίας ακουστική κιθάρα, Φραϊδάκης Μιχάλης ακουστική κιθάρα και μαντολίνα, Γρηγόρης Καμπούρης κρουστά. Ενορχήστρωση και διεύθυνση Τάκης Μανιάτης.
Thank you.
Oh,
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θερμό σας χειροκρότημα, για την αγάπη σας. Είχαμε χρόνια να την αισθανθούμε, γιατί είχαμε να έρθουμε, εγώ προσωπικά, από τότε που ήρθε η χοροδία, δεν είναι κανείς εδώ. Άλλοι έχουν φύγει, άλλοι πέρασαν τα χρόνια, αλλά εσείς έχετε όμως τον κύριο Φάνη, ο οποίος είναι στις επάλξεις. Και εύχομαι και μετά από τόσα χρόνια που είχαμε να έρθουμε, να ξαναέρθουμε, να είστε πάντα καλά και με υγεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση την οποία μας κάνατε. Παρόλες τις δυσκολίες και τις συγκυρίες, πρέπει να καταλάβουμε και να καταλάβουν το εξής, ότι ο πολιτισμός δεν είναι παράγωγο της ανάπτυξης. Είναι μοχλός με τον οποίο πετυχαίνουμε την ανάπτυξη. Να είστε όλοι καλά και ως Έλληνες
το κεφάλι ψηλά. Την αντιπρόεδρο του Συλλόγου να δώσει στον κύριο Μανιάτη το τιμητικό του έπαθλο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιάτη. Και ο πρόεδρος του, ο κύριος Βαρσόπουλος. Α, είναι εκεί. Ο κύριος Βαρσόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ που κάνετε το ταξίδι και ελπίζουμε να συναντιόμαστε συχνά έτσι και να τραγουδάμε μαζί. Φοβερό καταπληκτικό πρόγραμμα. Είμαστε προσκεκριμένοι στο φεστιβάλ μας, το οποίο ξεκινάει από την άλλη εβδομάδα. Και ελπίζω του χρόνου στο αντίστοιχο φεστιβάλ να κατηγορήσετε προς τα κάτω. Σας ευχαριστούμε πολύ και είμαστε σίγουροι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε, κυρία Κλενιάτη. Θέλει τώρα ο πρόεδρος, ο κύριος Καλυμάνης, να δώσει και εκείνος κάποια δώρα. Εντάξει, αποχωρείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ το Μουσικό Σύλλογο Ερμιώνης. Ήταν καταπληκτική. Να έχετε λίγη υπομονή. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή βραδιά είναι μία βραδιά όπου ο Σύλλογος τιμά αυτούς που δούλεψαν ακούραστα, ώστε να συνεχίζει και να βελτιώνεται. Σήμερα λοιπόν θα τιμήσουμε και θα ευχαριστήσουμε δύο μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου, με πρώτο τον κύριο Παναγιώτη Παπαδόπουλο, που κράτησε το Ταμείο του Συλλόγου με μεγάλη επιτυχία για 6 χρόνια. Όσοι είναι στη χοροδία ξέρουν την ευγένειά του, το ήθος του, την καλλιέργειά του. Εγώ είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του τα 2 τελευταία χρόνια. Η λεπτότητα των τρόπων του, η διακριτικότητά του με εντυπωσίασαν. Κύριε Παπαδόπουλε, μια και τώρα δεν θα έχετε τις οικονομικές κοτούρες του Συλλόγου, ελπίζουμε να σας ακούσουμε πιο συχνά να παίρνετε την κιθάρα σας και να συνοδεύετε με τις μουσικές, με τη μουσική της βραδιάς μας. Η κυρία Χρύσα Διαμαντοπούλου, παρακαλώ να έρθει στη σκηνή για τη βράβευση, και ο κύριος Μιχάλης Τσιάγρης, ο ταμείας και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου. Νιώθω μια ιδιαίτερη συγκίνηση, μετά την έκπληξη βέβαια, γιατί πραγματικά δεν το περίμενα. Έχω χάσει τα λόγια, ούτε να πω. Εκείνο που θα ήθελα να ευχηθώ, στη ΡΕΑ βεβαίως, στο Σύλλογο, να τα 27 χρόνια πορείας που έχει να διπλασιαστούν και γιατί όχι και να τριπλασιαστούν. Και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανε, καλή δύναμη στους δύσκολους καιρούς και θα είμαστε κοντά τους ό,τι χρειαστούν και εάν χρειαστούν και οτιδήποτε να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Φάνης Γιαννακόπουλος να έρθει στη σκηνή για τη βράβευση. Άλλο τιμόμενο πρόσωπο. Η ύπαρξη του ίδιου του Συλλόγου για 27 χρόνια οφείλεται στο πείσμα, το όραμα και τη σκληρή δουλειά του.
Μιλάω φυσικά για τον κύριο Φάνη Γιαννακόπουλο, που σαν πατέρας μεγάλωσε τη Ρέα και την έκανε αυτό που είναι σήμερα. Ένα σύλλογο με τεράστια παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νομού μας και όχι μόνο. Ένα σύλλογο με ψυχή που έχει δώσει το παρόν στις καλές αλλά και στις δύσκολες στιγμές της τοπικής κοινωνίας. Κύριε Γιαννακόπουλε, εκ μέρους του καινούργιου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, θέλω πρώτα να σας ευχαριστήσω για αυτόν τον αγώνα σας και να σας διαβεβαιώσω ότι η ΡΕΑ θα συνεχίσει την ανωδική της πορεία με γνώμονα πάντα την ποιότητα, έτσι ώστε να σας κάνει περήφανο. Όσο για μένα, μπορώ να πω με σιγουριά ότι τα 2 χρόνια κοντά σας, σαν Γενικός Γραμματέας, ήταν εντατικά μαθήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε λοιπόν ομόφωνα να σας ανακηρύξει επίτιμο πρόεδρο και επίσημο συγγραφέα του ιστορικού του Συλλόγου. Κυρία Χρύσα. Κύριε Φάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με βαθιά συγκίνηση δέχομαι αυτή την τιμή που μου κάνει απόψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά η μεγαλύτερη τιμή που μου κάνει είναι ότι βλέπω 5 καινούρια άτομα στο Χορευτικό και Λαογραφικό Σύλλογο Γραία που έχουν ενδιαφέρον, θέρμη, θέληση και κέφι για δουλειά. Χθες το βράδυ ήταν το κάτι διαφορετικό από την απόψινή βραδιά. Βεβαίως οι συγκυρίες των γεγονότων που μας πλήττουν είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε. Η ΡΕΑ θα συνεχίσει. Το νέο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ θα συνεχίσει. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συνεργάτες μου. Δεν αναφέρω γιατί έχουν περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο που με στήριξε για να πετύχουμε τα 27 χρόνια δουλειάς και επιτυχιών του Συλλόγου, διότι η ΡΕΑ δεν εστάθηκε στον τοπικό χώρο του Άσου ή της Κορινθίας, γύρισε με τη χοροδία και τα χορευτικά όλη την Ελλάδα και κυριολεκτό εδώ και έβγαλε την Ελλάδα ασπροπρόσωπη στα διάφορα διεθνή φεστιβάλ χοροδιών που έγιναν στη Ρουμανία, 3 φορές έχουμε πάει, στη Βουλγαρία, εκεί μεταξύ 18 σχημάτων πήραμε το πρώτο βραβείο, στη Σερβία που δεν μας άφηναν να ξεκινήσει το λεωφορείο γιατί μας θεωρούν αδέλφια και όσοι έχετε περάσει στο Βελιγράδι θα δείτε μια ταμπέλα μεγάλη που λέει «Ευχαριστούμε τους αδελφούς Έλληνες». Μας αγαπούν και τους αγαπούμε. Αλλά το συγκινητικότερο που νιώσαμε ήτανε στον Έτσα της Ιταλίας και στον Μπασάνο, όπου εκεί πλέον και με τον Έλληνα δήμαρχο του Καμιζάνο που ήρθε και το έμαθε, όταν το έμαθε ότι είμαστε ελληνική χοροδία στον Μπασάνο, ήρθε και στα ιταλικά εξηγούσε από πού είχαμε έρθει τους Ιταλούς εκεί και είχε αρχίσει τα κλάματα και έκλαιγε. Αυτή είναι η προσφορά της ΡΕΑΣ. Αλλά μαζί με τον πατέρα Ιωάννη έχουμε και με άλλους έχουμε καταφέρει να έχουμε αυτή την ώρα την πιο δυνατή τράπεζα αίματος στην περιοχή μας, να έχουμε 400 εθελοντές αιμοδότες, με 4 τους παραλάβαμε, με 4 τους εκατονταπλασιάσαμε, έχουμε πάνω από 3.000 μονάδες συγκομιδή αίμα και έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, και τούτο δεν είναι μόνο ότι εστηρίχθηκε
στην Εκκλησία ο Σύλλογος και η Εκκλησία σε εμάς, αλλά στηριχτήκαμε και σε ανθρώπους, όπως βλέπω εδώ πέρα τον πρόεδρο του ΚΕΠΑΠ, τον κύριο Λαμπρινό, που μαζί με το γιο του δίνει το παρόν στην αιμοδοσία, κάνει την καλύτερη προπαγάνδα, και ο Δήμαρχος από την άλλη μεριά, ο κύριος Αλέξανδρος Πνευματικός, μας έχει βοηθήσει, όπως όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε όλους ανεξαιρέτως και θέλω κοντά να είστε στη Ρέα όλο το χωριό, όλος ο κόσμος που εν πάση περιπτώσει αγαπάει τον πολιτισμό, αγαπάει τον άνθρωπο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Η χοροδία Πολύμνης θέλω να ανέβετε πάνω και να δώσετε ένα βραβείο στον κύριο Γιαννακόπουλο εκ μέρους της. Η χοροδία Πολύμνια υπάγεται στο ΚΕΠΑΠ. Και σαν πρόεδρος ο κύριος Λαμπρινός θα δώσει το αναμνηστικό στο φίλτατο κύριο Φάν Γιαννακόπουλο. Και την απόψινή βραδιά θα κλείσει η χοροδία του Συλλόγου μας. Η μεικτή τετραφωνική χοροδία του Συλλόγου Ιρέα από τον Άσο, του Δήμου Κορινθίων, ξεκίνησε το 1990 και αριθμεί περίπου 45 μέλη. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει κλασικά, έντεχνα, παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια, καθώς και εκκλησιαστικούς ύμνους. Μέσα στα 23 χρόνια πορείας της, έχει παρουσιάσει μια αξιόλογη δραστηριότητα και έχει εμφανιστεί σε πολλές εκδηλώσεις σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του νομού μας, όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Σε όλες τις εμφανίσεις έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές. Η χοροδία έχει κάνει και διεθνείς παρουσιάσεις το 2014 στη Λουγκός Ρουμανίας, στο Βράσα στη Σερβία το 2005, τον Μπασάνο και την Τονέτσα Ιταλίας το 2006 και στην Κόρνα Οριαχοβίτσα της Βουλγαρίας το 2007. Παντού έτυχε αποθεωτικής υποδοχής και κυρίως και ιδίως στην Ιταλία. Στη Βουλγαρία δε απέσπασε ειδική διάκριση μεταξύ 18 χοροδιακών σχημάτων. Κάθε χρόνο από το 2001 με πρωτοβουλία της διοργανώνει στο λιμανάκι του Κάτω Άσου την καθιερωμένη πλέον καλοκαιρινή χοροδιακή συνάντηση με συμμετοχή ελληνικών και ξένων χοροδιών με εξαιρετική επιτυχία. Η χοροδία πορεύεται έναν οδικό δρόμο επιτυχιών που οφείλεται στη φιλότιμη και αγαστή συνεργασία του μαέστρου, των χοροδιών και του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σαν στόχο την ολοκληρωμένη καταξίωση. Μαέστρος της χοροδίας είναι ο καθηγητής μουσικής κ. Γρηγόρης Παντελέων, διπλωματούχος συνθέτης και διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής. Απόψε θα ακούσουμε «Stabat Mater», «Αχ ζωή, ατέλειωτη ζωή», «Υπηρώτικο δημοτικό», «Κράτησα τη ζωή μου» και «Άξιον εστί δοξαστικό». Τα τραγούδια θα προλογίσει η κυρία Μέρη Βαρδάλου. Καλησπέρα σας. Η χοροδία μας αρχίζει το πρόγραμμά της με το Stabat Mater του Ζόλταν Κόνταλη. Λατινικό ποίημα του 13ου αιώνα που προσήλκησε το ενδιαφέρον πολλών συνθετών οι οποίοι έγραψαν μουσική πάνω σε αυτό. Ένας θρησκευτικός ύμνος που μνημονεύει τον πόνο της Παναγίας όταν θρηνεί τον Ιησού κάτω από το Σταυρό.
Συνεχίζουμε με το «Αχ, ζωή, ατέλειωτη ζωή», ένα τραγούδι σε μουσική του Χρήστου Λεοντή από τον κύκλο τραγουδιών 12 παρα 5. Την επεξεργασία για μεικτή χοροδία έχει κάνει ο μαέστρος Αλέκος Παπαγιανόπουλος.
χοροδία μας στο πιάνο συνοδεύει όπως πάντα ο μαέστρος Δημήτρης Γαζής. Και συνεχίζουμε με το υπηρώτικο. Ένα γνωστό δημοτικό μας τραγούδι, το «Φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα». Σε εναρμόνιση και διασκευή για μεικτή χοροδία από το μαέστρο Γιάννη Καρκάλα. Το τραγούδι «Κράτησα τη ζωή μου». Ποίηση από τα επιφάνεια του Γιώργου Σεφέρη, μουσική του μεγάλου μας Μίκη Θεοδωράκη. Εναρμόνιση Γιώργος Κακίτσης. Στίχη μοναδική που συνοδεύονται από το άρωμα της φθινοπορεινής Ελλάδας. Oh,
το μεγάλο Άξιον Εστί, σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Το Άξιον Εστί γράφτηκε το 1959 και είναι ένα συνθετικό ποίημα. Χωρίζεται σε τρία μέρη, την γένεση, το πάθος και το δοξαστικό, μέρος του οποίου θα ακούσετε από τη χοροδία μας. Το πρώτο μέρος έχει ως θεματικό κέντρο της τη δημιουργία του κόσμου και τη θέση του στην συνείδηση του ποιητή. Το δεύτερο αναφέρεται στα πάθη του ποιητή και του ελληνισμού κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και την κατοχή. Και στο τρίτο κυριαρχεί η Ελλάδα. Φύση, θρησκεία, ιδιαίτερη αναφορά στην Παναγία ποιητής. Και όπως θα πει ο Οδυσσέας Ελίτης για το Άξιον Εστί, έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ό,τι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας. Αυτός ήταν ο πρώτος πυνθήρας, ήταν το πρώτο έβριμα και η ανάγκη που ένιωθα για μια δέηση που μου έδωσε το δεύτερο έβριμα. Να δώσω δηλαδή σε αυτή τη διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Έτσι γεννήθηκε το Άξιον Εστί. Στο σόλο, ο βαρύτονος Ανδρέας Αρλάνης. Κύματα χέρι με χέρι. Μια
Τελειώνει με το τραγούδι της δικαιοσύνης «Ήλιε νοητέ». Ένα τραγούδι με άγχημα ψυχής, με χρυσούς και γαλάζιους στίχους όπως είναι η χώρα μας. Ένα τραγούδι που προκαλεί σεισμό στον πατριωτισμό μας και που μας κάνει υπερήφανος για τις αξίες και τα ιδανικά μας, ως Έλληνες και ως μεγάλους πατριώτες, και που στο άκουσμά τους τρέχει και που στο άκουσμα του τραγουδιού αυτού τρέχει η Ελλάδα από τα μάτια μας. Μην παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου. Σε ποίηση του νομπελίστα μας Οδυσσέα Ελίτη και μουσική του άλλου μεγάλου μας Μίκη Θεοδωράκη. Στο σόλο η Ρούλα Αργυρουδάκη και ο Ανδρέας Αρλάνης. Yeah.
Σήμερα ο κύριος Γιανακόπουλος το τιμόμενο πρόσωπο. Να πω δύο κουβέντες για τον Γρηγόρη τον Παντελέον. Τον γνωρίζετε τώρα πολλά χρόνια, εσείς από μακριά, εμείς από πολύ κοντά. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια όσμωση επικοινωνίας και έχουμε καταφέρει να συμπλέψουμε 23 και πλέον χρόνια εγώ ως πρόεδρος και ο κύριος Γρηγόρης ως μαέστρος. Ανεβάσαμε τη χοροδία σε αυτό το σημείο, αφενός μεν με την καλή θέληση και την προσπάθεια των χοροδών, αλλά προπάντων δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη, να πω ότι είχε η όβιο υπομονή να μας αντέχει και να μας δίνει από το ήθος του ήθος και
να μας προτρέπει έτσι ώστε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Γρηγόρη, σου εύχομαι καλή συνέχεια και ελπίζω τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να σε αγκαλιάσουν όπως αγκαλιάσαμε και εμείς εσένα και εσύ εμάς, ώστε η χοροδία να μην πάσει ψηλά τον πύχη, να ανεβεί ακόμη πιο ψηλά. Κύριε Λαμπρινέ, θα έρθετε για εκ μέρους της Πολύμνιας. Καλησπέρα σε όλους. Να συμφωνήσω με το μαέστρο της Ερμιονίδος σε όλα αυτά τα οποία ανέφερε στην ομιλία του. Θα ήθελα με τη δική μου σειρά και ίσως να τα έχετε ακούσει πάλι από τα χείλη μου, να πω ότι όλο αυτό που συμβαίνει στην πατρίδα μας αυτή τη χρονική στιγμή, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να το προσπεράσουμε είναι αυτό που κάνουμε σήμερα, δηλαδή ο πολιτισμός. Γιατί όταν εμείς χτίζαμε παρθενώνες και εκπολιτίζαμε αγρίους, αυτοί ζούσαν στις σπηλιές. Νομίζω ότι αυτό πάνε να μας στερήσουν παρέα με τη θρησκεία μας. Και νομίζω ότι δεν θα τους τα δώσουμε. Γιατί αυτά είναι μέσα στην καρδιά και στο μυαλό μας. Θα ήθελα να πω ότι τώρα τελευταία, και αυτό είναι, εκφράζω παράπονο κυρία Πρόεδρε, έχω ακούσει να λέγονται κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το Δήμο και το ΚΕΠΑΠ. Ο Δήμος, να σας πληροφορήσω, τα 4 τελευταία χρόνια, γιατί εγώ είμαι νέος στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει δώσει, τα 4 τελευταία χρόνια ασχολούμαι, έχει δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ, 2 εκατομμύρια ευρώ στους πολιτιστικούς συλλόγους, σε ό,τι αφορά επιχορηγήσεις και συνδιοργανώσεις. Και το νομικό πρόσωπο, το οποίο τώρα τελευταία εγώ προσωπικά έμαθα ότι έχω όλα τα γήπεδα στην κατοχή μου, συν τα χτίρια των πολιτιστικών συλλόγων, εκεί που στεγάζονται, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι δωρεάν, ενώ εάν μπείτε στα site σε όλους τους άλλους δήμους, αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν δημοτικά χτίρια πληρώνουν και οι επισκευές των χτιρίων αυτών γίνονται από το Δήμο. Και κάτι ακόμα, στο κέντρο εδώ το δικό μας, που δουλεύει μέσα εκεί η ΡΕΑ, το παρκέ και οι καθρέφτες έχουν μπει από το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων. Αυτό γιατί πρόσφατα άκουσα, τώρα κοντά, ότι ο Δήμος δεν έχει καμία συμμετοχή και όλα γίνονται, δεν ξέρω, από κάποιους ανθρώπους. Θα ήθελα αυτό λοιπόν να τελειώσει και να πω το παράπονό μου σε ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας, να δώσω τα συγχαρητήριά μου και στις τρεις χοροδίες. Ήτανε καταπληκτικές. Να πω στον κύριο Γιαννακόπουλο και στα μέλη τα οποία αποχώρησαν ότι η προσφορά τους είναι τεράστια και στον πολιτισμό αλλά και στον κοινωνικό έργο που προσέφεραν σε αυτόν τον τόπο και στο χωριό μας, και να ευχηθώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο να πατήσει πάνω σε αυτά τα βήματα και να κάνει ακόμα πιο μεγάλη πορεία και τη ΡΕΑ ακόμα να την παρουσιάσει ακόμα στα πέραντα του κόσμου. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαμπρινά. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας απόψε. Θέλω να πω θερμές ευχές στο κατάστημα Κυρός για τα όμορφα κεριά και τις όμορφες διακοσμητικά που βλέπετε πάνω στη σκηνή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σωτήρη Ροτζιόκο από το Γερμανό Κιάτου, γιατί έχει δώσει με μεγάλη ευγένεια το τάμπλετ που θα κληρώσουμε σε λίγο. Να ευχαριστήσω πάλι όλους τους εθελοντές που έτρεξαν για να κάνουν αυτή την εκδήλωση εφικτή,
να μαζέψουμε λεφτά από τις χορηγίες. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί με βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Είναι η πρώτη χρονιά σε Διοικητικό Συμβούλιο και είχαμε πολύ τρέξιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Και να ευχαριστήσω πολύ και τα μέλη του Συλλόγου που έκαναν εθελοντικά πολύ σκληρή δουλειά, τον κύριο Διαμαντόπουλο και τον κύριο Παναγιώτη Κλενιάτη, το είπα και χθες, για τη βοήθειά τους, διότι χωρίς τη βοήθειά τους πολλά πράγματα θα ήταν εφικτά. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Βασίλη Πανταζή, τον πολιτικό μηχανικό, για την ανεκτήμητη βοήθειά του για να μπορέσουμε να στήσουμε την εξέδρα. Εμείς θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου με τους παραδοσιακούς χορούς που θα σας ταξιδεύσουν σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω τώρα να κληρώσουμε και το τάμπλετ. Χαρούλα, η χαρά η βλάχου θα ανέβει πάνω για να τραβήξει το εισιτήριο. Ο αριθμός 101. Ποιος έχει τον αριθμό 101? Αν το έχουν αγοράσει από σένα. Τώρα μου είπαν ότι έχει αγοραστεί από κάποιον από το Λουτράκι, γιατί έχουμε γράψει και το όνομά του πάνω. Οπότε είναι αυτός ο τυχερός. Και θα του δώσει η κυρία Θυμή Αναστασία. Οπότε θα το πάρει και την ευχαριστούμε πολύ και ήταν πολύ τυχερή. Καληνύχτα σας και ραντεβού πάλι στις 10 Ιουλίου και τα παραδοσιακά.